άντρας που θα παντρευτώ θα είναι από σόι. Σκληρό κολάρο θα φορεί, μολό χρυσό ρολόι. Θα είναι όμορφος, πολύ θα βάζει και κολόνια και θα μ' αφήνει να γυρνώ κι εγώ με παντελόνια. Για παντελό του περνάει, το νησί δεν συμφωνάει, τα κακά της χάλια τύρα, ένα καρδιά. Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός Μάρθα Καραγιάννη σε ηλικία 83 ετών, βυθίζοντας σε θλίψη το μεγάλο κοινό που την ακολουθούσε εδώ και πολλές δεκαετίες στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο αλλά και το θέατρο. Σπούδασε χορό και από τα 8 της χρόνια άρχισε να δίνει παραστάσεις στη λυρική σκηνή, συμμετέχοντας στο παιδικό μπαλέτο της Λουκίας Ακελαρίου Κοτσοπούλου μαζί με την Ελένη Προκοπίου. Μικρό καμπαρέ, θλίψη και μοναξιά. Ακού τη μουσική μωρέ και έλα στο καμπαρέ. Άσε βιβλία, πλεκτό και δουλειές, ψυχολογία θες. Άστα και μες το νόημα μπες και έλα στο καμπαρέ. Το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο το έκανε το 1955 σε ηλικία 17 ετών στην ταινία της Φίνος Φίλμς «Η Άγνωστος» σε σκηνοθεσία Ορέστη Λάσκου. Το θεατρικό της ντεμπούτο έγινε το 1957 στην επιθεώρηση «Ελέφαντες και ψήλοι», εκεί όπου γνωρίστηκε με τον Γιάννη Δαλιανίδη. Στην τηλεόραση εμφανίζεται πρώτη φορά στη σειρά «Ο Δρόμος» το 1977, το σενάριο της οποίας υπέγραφε αρχικά και μέχρι το θάνατό του ο Κώστας Πρετεντέρης. Στο θέατρο πρωταγωνίστησε σε 83 παραστάσεις. Στον κινηματογράφο πήρε μέρος σε 45 ταινίες, ενώ έπαιξε σε 14 τηλεοπτικές σειρές, 9 τηλετενίες και 8 βιντεοτενίες.